αληθείας, Παπαταχού, Παρό και τα πάντα θεωρώ, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνος σε ποινή, και καθάρισον εμάς από πάσης κινδύνος και σώσον αναθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Από την εβδομάδα την άλλη, θα ακούσουμε σε ένα από τα τροπάρια «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα». Και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση. Και όπως γράφει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, θα εμπεχθεί, θα μαστιγωθεί, θα κολαφιστεί, θα σταυρωθεί και θα θανατωθεί. Δεύτε ουν ελάτε λοιπόν και εμείς που είμαστε εδώ και όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί και καθαρμένες διανοίες, με καθαρή τη διάνοια, να συμπορευθούμε και να συσταυρωθούμε μαζί με τον Κύριο. Καλό είναι να βαδίσουμε και εμείς μαζί με τον Χριστό. Μαζί με την Αγία και Ιερά Παρέα Του, μαζί με τους μαθητάς, ο οποίος τους πήρε και αφού βγήκε όπως συνήθιζε ο Κύριος έξω από την Ιερουσαλήμ, πέρασαν από ένα τόπο όπου υπήρχε λιοτρίδι που έσπαγαν τις ελιές, τις συνέθλιβαν και στη συνέχεια έβγαζαν το λάδι. Και αυτό έχει το νόημά του, γιατί μετά από μία το πολύ ημέρα, δύο, ο Κύριος πρόκειται να συνθλιβεί σωματικά, να υποστεί δηλαδή δεινά βάσανα. Και όπως οι ελιές συμπιέζονται, και ο Κύριος μας πρόκειται να συμπιεστεί σωματικά. Περνάει λοιπόν το λιοτρίδι που υπήρχε και προχωράει, εγώ βεβαίως πορεύομαι σύμφωνα με τα γραμμένα, ο Κύριος Μαραγκός θα πορεύεται σύμφωνα με τα ειδωμένα, με αυτά που έχει δει. Και φτάνει, αφού προσπέρασε και ένα χήμαρο, ο Κύριος μας, το χήμαρο των Κέδρων, λέγουν τα Ιερά Βιβλία ότι κάθε Πάσχα οι Εβραίοι, δικό τους Πάσχα βέβαια, όχι δικό μας Πάσχα, εβραϊκό Πάσχα, έσφαζαν ταύρους, τράγους και τους πρόσφεραν θυσίες
και τα αίματα, λέει, χύνονταν μέσα στο χύμαρο των κέντρων και σημαντιζόταν ένα από τα μάτια από αίματα. Και από εκεί πέρασε ο Κύριος. Συμβολικά βεβαίως και αυτό το ποτάμι μας θυμίζει ότι και του Κυρίου το αίμα θα χυθεί. Όπως και χύθηκε βέβαια. Και από τότε και ύστερα καταργήθηκαν οι θυσίες όλες αυτές των Ταύρων και των Τράγων και σποδός δαμάλεως που λέει Απόστολος Παύλος. Έπαυσαν να γίνονται τέτοιου είδους θυσίες ζώων. Γιατί όλες αυτές περίμεναν τη μεγάλη θυσία του αμνού του Θεού που σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και επομένως, φυσικό επόμενο ήτο, έως εδώ να φτάσουν οι θυσίες, οι νομικές, οι θυσίες που επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος. Φτάνει στον τόπο των ελαιών, στο κήπο της Γεθσημανή, ο Κύριος μας, αφού προηγουμένως τακτοποίησε τους μαθητάς του. Εσείς, λέγει, καθίστε εκεί και τρεις από αυτούς τους ξέκοψε και τους έφερε πιο κοντά του λίγο. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Καθίστε εδώ και προσευχηθείτε, τους λέγει. Προσευχηθείτε ή να μην πέσετε εις πειρασμόν. Γιατί άμα σας βρει αδρανής, θα σας χτυπήσει αλίπητα. Ο ίδιος αποστασιοποιήθηκε σε μια απόσταση μακρύτερη, λέει η Αγία Γραφή, όσοι λίθου βολήν, όσο λέει πετάς με το χέρι σου μια πέτρα, τόση ήταν απόσταση που πήγε ο Κύριος. Και εκεί εγονάτισε και άρχισε ως άνθρωπος, ως άνθρωπος την προσευχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος τις στιγμές εκείνες της προσευχής πέρασε φοβερότερο μαρτύριο από εκείνο που πέρασε όταν συνελήφθηκε μετά. Ο Σαββάσανα πέρασε μετά τη σύλληψή του μέχρι το θάνατό του, είναι πολύ πιο ελαφρύτερα από εκείνα που έζησε στον κήπο τη Γεθσημανή. Να το προσέξουμε, να το δούμε και το πράγμα και ό,τι θα ακούσετε είναι παρμένο από τον Άγιο της Εκκλησίας μας, Νικόδημο τον Αγιορείτη. Λέγουν οι ιεροί ευαγγελιστές ότι τις στιγμές που προσευχήθηκε έσταζαν από το μέτωπό του υδρότας ως ή θρόμβη αίματος. Πηχτός με αίμα μαζί ο υδρότας. Εδώ κάνει μία παρατήρηση, όσο μπορώ να τη φέρω στη μνήμη μου, ο Άγιος Νικόδημος. Και λέγει, αισθάνθηκε τόση μεγάλη την οδύνη, και θα πούμε το γιατί, ώστε το αίμα του σώματος,
από τα άκρα όλα έσπευσε, λέει, έτρεξε να βρει διέξοδο στην καρδιά. Και από το μεγάλο πόνο η καρδιά εμπόδισε την κυκλοφορία. Και ξέσπασε στο σώμα, σαν υδρότας, πηχτός, με αίμα, και έπεφτε στη γη, λέει. Εκεί λοιπόν τον ακούσαμε, γιατί πράγμα τον ακούσαμε, να φωνάζει στον επουράνιο πατέρα, «Πάτερ, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πατέρα μου, συ που με έστειλες για να κάνω το θέλημά σου και το κάνω το θέλημά σου, πάρε από μένα το ποτήριο τούτο». Αφού ήρθε για εκείνο, του ζητάει να του πάρει εκείνο. Πόσο άραγε φρικτό θα ήταν για να φτάσει ο Κύριος μας να καλέσει τον πατέρα του, για να τον επικουρήσει ή να του πάρει το ποτήρι όπως είπε. Αλλά όμως, συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής, και ας το προσέξουμε τις ημέρες εκείνες που θα ακούσουμε, ότι χρειάστηκε άγγελος από τον ουρανό να εκατέβει για να τον ενισχύσει. Χρειάστηκε άγγελος από τον ουρανό να κατέβει για να τον ενισχύσει. Στις στιγμές της οδύνης και του πόνου, του αφόρητου πόνου που περνούσε ο Κύριος την ώρα εκείνη, χρειάστηκε βοήθεια. Και πηγαίνει σε εκείνους που άφησε λίγο παραπέρα. Τους είδε να κοιμώνται. Γρηγορείτε, τους λέγει, και προσεύχεστε, ή να μη σπειρασμόν εισέρχεται. Γρηγορείτε να είστε ξύπνοι και να είστε στο έργο της προσευχής. Γιατί αλλιώς θα πέσετε στο στόμα του λύκου, στον πειρασμό. Θα σας κουνήσει καλά ο διάβολος χωρίς την προσευχή. Τρεις φορές ο Κύριος γονάτισε και τρεις φορές σηκώθηκε. Και τρεις φορές πήγε στους μαθητάς. Και κοιμώθησε και τρεις φορές. Και κοιμώθησα και στις τρεις φορές. Ξαγρυπνείτε, θα μου λέει. Να δούμε τι μας λέει ο Άγιος Ιερός Νικόδημος. Γιατί υπέφερε τόσο πολύ ο Κύριος. Γιατί λέγει ότι το σώμα του Κυρίου ήταν από τα πλέον ευαίσθητα σώματα. Από τα πλέον ευαίσθητα σώματα. Δεν ανεχόταν τον πόνο, το σώμα του λέγω, γιατί ήταν σώμα καθαρό. Καθαρό από κάθε κακό. Και επόμενο είναι να είναι από τα πιο ευαίσθητα σώματα. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος βρέθηκε προσευχόμενος στον κήπο, έζησε
και ας το προσέξουμε αυτό, μεγαλύτερο μαρτύριο από εκείνο που πέρασε τις ημέρες των παθών του. Θα περνούσε. Είπα από εκείνες που πέρασε. Δεν τις πέρασε μετά. Μετά. Ναι. Έζησε μεγαλύτερο μαρτύριο. Και επαναλαμβάνω, το έζησε το μαρτύριο πριν το περάσει. Και θα το δούμε ευθύς αμέσως γιατί το έζησε ο Κύριος. Αγωνία. Διότι πρώτον ο ίδιος αμαρτία ούχε ποίησε. Ήταν αναμάρτητος. Ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ήταν αναμάρτητος ο Κύριος. Δεύτερον, γιατί σαν Θεός που ήταν, ενώ σταυρωνόταν για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, πάντας θέλει σωθήνε. Όλοι θέλει να σωθούμε. Έβλεπε ότι από την ολότητα της ανθρωπότητας ένα πολύ μικρό μέρος θα έκανε αποδεκτό το σωτηριώδες έργο του. Θα δεχόταν τη σωτηρία. Παναλαμβάνω, για όλο τον κόσμο επρόκειτο να θυσιαστεί. Έβλεπε λοιπόν σαν Θεός ότι όλος ο κόσμος δεν θα έλεγε ναι, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό. Το υπόλοιπο θα έλεγε, θα έδειχνε αχάριστη συμπεριφορά. Πέρα για πέρα. Βάλτε μέσα σε αυτό το ποσοστό το μεγάλο και χριστιανούς βουτυγμένους μέσα στην κολυβήθρα που φέρνουν το όνομα χριστιανός. Έβλεπε ο Κύριος ότι επομένως δεν θα έκαναν αποδεκτό το έργο του ο κόσμος. Έβλεπε ότι και αυτοί οι ίδιοι οι μαθητές του τις ημέρες εκείνες θα τον εγκατέλειπαν. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ένα τροπάριο. «Ή και πατάξατε τον ποιμένα και σκορπίσατε τα πρόβατά μου», το λέει καθαρά. «Εσείς», λέει, «τον ποιμένα, το τσοπάνι τον καλό, τον χτυπήσατε και το θανατώσατε». Προφητεία είναι αυτή. «Τα πρόβατά μου θα σκορπιστούν, οι μαθητές μου». Και σκορπίστηκαν. Και αυτό το έβλεπε μέσα εκεί. Το έβλεπε εκείνες τις στιγμές που προσευχόταν. Τρία ολόκληρα χρόνια έβλεπαν το ένα θαύμα να ακολουθεί μετά το άλλο όλη την ημέρα, όλη την ημέρα και κάθε μέρα, και δεν ήσαν ικανά να τους φέρουν σε συλλογισμό καλό και να πούνε «Είναι ο Θεός μας, είναι ο Κύριός μας». Και όμως σταυρώνεται ο Κύριος και τον εγκαταλείπουν και ένας τον αρνείται. Και αυτό στο ποτήρι του Χριστού ήταν μέσα. Και αυτό στο ποτήρι του Χριστού ήταν μέσα. Δεν ήταν έξω από το ποτήρι. Για ποιες αμαρτίες σταυρώθηκε ο Χριστός? Για ποιες? Για τα θαύματα που έκανε. Όχι, ποιες αμαρτίες σταυρώθηκε, λέω. Τον ανθρώπων. Εκείνων που είχαν ζήσει από τον Αδάμ, τον πρώτο, που ζούσαν στην εποχή του και που θα έρθουν μετά από γενεές γενεών
αν ο Κύριος έχει το πρόγραμμά του τέτοιο για τις αμαρτίες όλων. Λέει ο Άγιος Νικόδημος. Εγώ όμως δεν έχω τέτοια ευαισθησία. Το διάβασα, καθόμουν και το κοίταγα καλά. Λέω, γιατί δεν το καταλάβαινε ο Κύριος καλά αυτό το πράγμα. Ότι η αμαρτία, μία αμαρτία, είναι άπειρο κακό. Μία άπειρη συμφορά. Με το στόμα τη λέω, δεν κουνιέμαι όμως να νιώθω ότι είναι πράγματι άπειρο κακό. Γιατί το λέγω αυτό, γιατί το λέγει ο Άγιος Νικόδημος αυτό. Γιατί για να καταργήσει το διάβολο και την αμαρτία ο Κύριος, είναι σαν Θεός ένα άπειρο καλό ο Κύριος. Ένα άπειρο καλό είναι ο Κύριος. Τι θα πρέπει να είναι αμαρτία για να κατέβει ένας άπειρος Θεός και να την νικήσει την αμαρτία. Άπειρο καλό δεν πρέπει να είναι. Το άπειρο καλό, άπειρο το κακό η αμαρτία. Βέβαια, για μας ισχύει αυτό. Για τη λογική μας και την δική μας πραγματικότητα. Για το Θεό τι ισχύει. Να, τι είναι οι αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των γενεών. Είναι μία σπίθα που πέφτει σε έναν ωκεανό. Αντέχει η σπίθα στον ωκεανό αν πέσει. Άλλο τόσο αντέχει η αμαρτία στην άπειρη αγάπη του Θεού μπροστά. Για το Θεό αυτή είναι η σύγκριση. Άλλη αναλογία δεν υπάρχει. Γι' αυτό και όλες οι γενναίες που αμαρτάνουν και λένε ήμαρτον, σβήνουν τις αμαρτίες. Όμως για μας γνωρίζουμε ότι είναι ένα άπειρο κακό η αμαρτία. Έφερνε ο Κύριος την ώρα εκείνη σαν σε οθόνη μπροστά στα μάτια του. Ένα όλα εκείνα που θα περνούσε από τη σύλληψη μέχρι και τον τάφο. Μέχρι και τον τάφο. Να σας θυμίσω, να ξεκινήσω από τον πιο κοντινό του φίλο. Κύριε, του λέγει ο Πέτρος, εγώ και στο θάνατο μαζί σου θα είμαι. Θα σε ακολουθήσω. Και τι του λέει ο Κύριος. Τρεις απαρνήσε με. Πέτρε, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς πριν φωνάξει ο αλεύθερος. Λέει η παράδοση, μετά το γεγονός εκείνο, που τον αρνήθηκε τρεις φορές ο Πέτρος, κάθε πρωί που άκουγε λαλιά πετινού, βυθιζόταν σε κλάμα. Του θύμιζε την άρνηση. Του θύμιζε την άρνηση του Πέτρου. Και έκλαιγε ο Πέτρος. Λέμε, κοίταξε εκείνος τι έκανε, ο ΑΒ, όποιος και αν είναι αυτός. Πόσο βρώμικος άνθρωπος είναι, αλλά ποιος από μας βλέπει το βράδυ που πάει να κοιμηθεί, αν μιμείτε τον Πέτρο ή αν μιμείτε τον Δαβίδ τον προφήτη, που λέγει πολύ όμορφα, κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ το στρώμα μου το κάνω λίμνη από τα δάκρυα. Το κάνω λίμνη από τα δάκρυα. Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Με τα δάκρυά μου βρέχω το στρώμα μου. Το στρώμα μου. Είναι εύκολο να πούμε
αλλά να δούμε μια αλήθεια που ζει αυτός που δέχεται την αλλαγή που την φέρνει ο ουρανός, είναι δύσκολο. Πολύ γι' αυτό να μην είμαστε καθόλου εύκολοι. Όλοι είμαστε επιρρεπείς στο κακό. Εύκολοι στη γλώσσα, δύσκολοι στην καρδία. Ναι, εύκολοι, πολύ εύκολοι στη γλώσσα. Εύκολοι. Πολύ εύκολοι. Είδε λοιπόν ο Κύριος όλα αυτά και τα άλλα που ακολούθησαν. Την λόχη με την οποία τον κέντησε ένας στρατιώτης. Αλλά έπρεπε ο Κύριος να φτάσει εκεί. Γιατί πόσοι και πόσοι δεν σώθηκαν από αυτούς που φώναζαν από κάτω «Ουά, ο καταλύων των λαών και ντρισήν ημέρες οικοδομών», πόσοι και πόσοι δεν σώθηκαν. Μιλούσαν τα γεγονότα. Ο Κύριος μας πότισε τον κήπο της Γεθσημανή με, επαναλαμβάνω, χοντρό, πηχτό υδρότα με αίμα μαζί. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, άραγε αυτή η καρδούλα του μέσα, τι θα είχε, ώστε, και τι θα ένιωθε δηλαδή, ώστε να στάξει από όλο το σώμα του υδρότας πηχτός με αίμα. Θέλω να έρθω σε εκείνο που μας περιμένει όλους. Ο Κύριος είναι το υπόδειγμα. Υπόδειγμα με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία. Μοναδικό υπόδειγμα, ανεπανάληπτο υπόδειγμα. Θείο υπόδειγμα. Για να το δούμε καλά, να το ρωτήσουμε. Κύριε, εμείς μιλάμε για ένα πολύ μικρό κομμάτι και αυτό αμυδρά, πολύ ασθενικά, για το μαρτύριό σου, πολύ εξασθενικά, δεν έχουμε τη γλώσσα να το περιγράψουμε. Μόνο με τη γλώσσα. Δεν περιγράφεται με κανένα τρόπο εκείνο το πράγμα, δεν περιγράφεται. Τώρα, εγώ να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ζεις εσύ, Βασίλη, ένα γεγονός πολύ δυσάρεστο και δύσκολο και υποφέρεις. Μπορώ να το ζήσω εγώ ίδια με σένα? Αδύνατο. Αν δεν μπορώ να ζήσω το δικό σου, θα ζήσω του Θεάνθρωπου, του Κύριου μας, τις στιγμές της οδύνης, είναι δυνατόν? Εάν είχαν όμως τις ψυχή, τα μάτια καθαρά και το μυαλό, και πάλι θα παίρναμε ένα μέρος, ένα μερίδιο. Εκεί. Αλλά σε όχι σε όλο το μεγαλείο. Όχι, σε όλο το μεγαλείο, όχι. Εκεί όμως θέλω να σταθώ. Αγαπητοί μου, δεν μπορείς να πεις μελετάω του Κυρίου τα πάθη και τα ζω την ώρα που τα μελετάω. Γιατί το βίωμα της ψυχής δεν είναι μια στιγμής βίωμα. Είναι μια ζωής. Είναι, Μιχάλη, έτσι. Αν δεν βιώνεις έτσι, τώρα σκοτωθήκανε 21, 22, 23, 23 μαθητές. Ναι, συγκινηθήκαμε, αλίμονα δεν συγκινιόμαστε. Αλλά πόσοι από μας είπαμε θα κάνω προσευχή για να στηρίξει τους γονείς. Για τα παιδιά που έχουν πάει στο παράδεισο.
Πόσοι από εμάς είπαμε αυτό, ότι θα βάλω τα γόνατα μου κάτω, να κάνω μια παράκληση στην Παναγία, να δώσει παρηγοριά ο Θεός από ψηλά. Και να μην στεκόμαστε προς την κύριο στον κόσμο. Έχουμε, λέει, εθνικό πένθος. Βεβαίως είναι πένθος. Φτάνει να πεις εγώ εθνικό πένθος. Πρέπει να συμμεριστείς τον άλλον θυσιάζοντας χρόνο προσευχής τον Κύριο. Λέει ο γέροντας ο Παΐσιος, θέλει να βοηθήσει ένα πονεμένο και εσύ θα πονέσεις λίγο. Δεν έχει σημασία, θα πονέσεις όμως για να το βοηθήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς να καταλάβεις τον πόνο αν δεν έχει ζήσει μέσα στον πόνο. Πώς λοιπόν θα περιγράψεις τώρα την οδύνη των γονέων εκείνων μέσα στην καλοπέρασή σου, επειδή σου πέρασε στο δέρμα έτσι και σε έθιξε αυτό το γεγονός το δυσάρεστο και είπες αχ η καημένη και τελείωσε. Άλλον τα ξεχάσα εγώ. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Δεν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι κακοί άνθρωποι και συνέβη σε αυτούς για να τιμωρηθούν, αλλά συνέβη για να πει ότι καίγεται το σπίτι γείτονα, πάρε τα μέτρα σου και εσύ. Για να παραδειγματιστούμε εμείς. Να λάβουμε τα μέτρα μας και να προσέχουμε τη βιωτή μας. Επανέρχομαι. Ο Κύριος, το αναλαμβάνω, άφησε υπόδειγμα. Υπόδειγμα. Και μου κάνει εντύπωση μεγάλη, γιατί στέκει ο Απόστολος Παύλος απέναντι στα παθήματα του Κυρίου, τα βλέπει, μου κάνει εντύπωση μεγάλη μου κάνει, και λέει έπαθε ο Κύριος και έμαθε, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Έπαθε και έμαθε. Είναι γεγονός ότι μαθαίνεις άμα παθαίνεις. Δεν χτυπιέσαι, δεν μαθαίνεις. Και εδώ λέει αδέλφια μου, συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού, μαζί με μένα, τον Κύριο εννοώ, με είδατε, για όλους έρχεται η ώρα του πειρασμού, σαν τη δική μου. Για όλους. Ας βρούμε έναν άνθρωπο επάνω στη γη που δεν πίνει το ποτήρι του θανάτου. Ένας να υπάρχει. Εδώ επηρίασε τον Κύριο στις 40 μέρες νηστεία. Όχι, δεν είναι αυτός ο πειρασμός. Το θάνατο. Α, καλά. Το θάνατο του λέω εκεί στέκω. Και τι θάνατο. Εκεί που ήρθε εξήλθε αίμα και νερό, τι νόημα έχει. Λίγο να μην με να έχω την νομική σκέψη. Λοιπόν, έχουμε και να το προσέξουμε. Υπόδειγμα Άγιο μπροστά μας. Τον Κύριό μας. Τι έκανε ο Κύριος τις στιγμές της Οδύνης. Τι έκανε τις στιγμές Οδύνης. Τι έκανε Βασίλη. Προσευχότανε. 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 Μήπως θυμόσαστε τι λέει ο Ωραίος Ευαγγελιστής. Ακριβώς τις στιγμές εκείνες τι έλεγε. Τι λέει ο Ευαγγελιστής μέσα. Και γενόμενος εν αγωνία και όταν έφτασε σε αποκορύφωμα αγωνίας ο Κύριος εκτενέστερον προσήφιετο με πολύ περισσότερη επιθυμία προσευχόταν ο Κύριος. Δεν περνάει ο πειρασμός. Δεν φεύγει ο πόνος, δεν
φεύγει η ενόχληση του γείτονα, δεν φεύγει κανένας πειρασμός, αν δεν έχουμε μάθει να προσευχόμαστε. Καθαρά, ο Κύριος έτσι νίκησε και έτσι μας λέει θα νικήσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θυμάμαι και τη διαβάζω κάθε μέρα της πράξης των Αποστόλων, μου άρεσε τόσο πολύ. Είναι γεμάτη αγώνα, γεμάτη αγώνα η πράξη των Αποστόλων. Βλέπεις τις περιπέτειες μέσα των Αποστόλων και γλυκαίνει την ψυχή σου. Διάβαζα και σήμερα και χτες και προχτές. Λέγει ακριβώς το θέμα αυτό επάνω. Τον πετάνε στη φυλακή πληγωμένο, τον Απόστολο Πέτρο, χτυπημένο καλά, και εκεί στη φυλακή, μέσα, με την προσευχή, δεν κοιμήθηκε καθόλου, λέει, ότι η νύχτα προσευχότανε, μέχρι τις 12 ώρα βέβαια, γιατί μετά έγινε το θαύμα το μεγάλο, είχε μεταβάλει τη φυλακή σε εκκλησία. Και λέει η Αγία Γραφή, πράξη των Αποστόλων, κάπου αλλού παραπέρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει εσύ αυτά, θα μου το πεις τώρα, ήταν ένα σπιτάκι που ήταν η άλλη, η εκκλησία ολόκληρη, η οικογένεια των Αποστόλων και οι Απόστολοι μαζί. Και προσεύχονταν, λέει, για τον Πέτρο. Είχαν ενώσει από τη μια στη φυλακή ο Πέτρος και από την άλλη η εκκλησία του, της προσευχίας. Και κατεβάσανε στον ουρανό, κάτω τους αγγέλους. Κάτω. Σε στιγμές πόνου, πώς να το κάνουμε. Βιώνει η ψυχή δύναμη με, πώς να το πω, με μια ανθρώπινη έκφραση, με πολλά βατ, να το πω έτσι, να, που κουνάει καλά τον ουρανό, έτσι θα γύψει τον ουρανό, δεν κατέβασε κάτω. Ναι, με πολλά βατ είναι ζει η ψυχή όταν προσεύχεται και μιλάει στο Θεό. Δεν σε πλησιάζει ο διάβολος. Μου κάνει εντύπωση, για να το πω εκείνο το πράγμα. Προσπαθήστε το. Ας είναι και τώρα που τελειώνει η περίοδος της Αρακοστής. Νιώθω τεράστια γλύκα με εκείνη την όμορφη προσευχή. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, μη μη δώσεις, να μη μου δώσεις. Πνεύμα δε υπομονής και αγάπης, χάρισέ μου σε μένα το δούλο. Και προσθέτει εκείνο το ηλίγαει όλοι. Ναι, Κύριε Βασιλιά, δώρισέ μου να μη κατακρίνω τον αδελφόν μου. Αλλά τι να μου δώσει. Να γνωρίζω τα δικά μου ελαττώματα. Κάτι προσευχή να με συγχωρέσει ο Θεός. Γιατί θα κάνω μια εξομολόγηση εσωτερική. Είναι δώρο το να μην κατακρίνεις. Αλλά πρέπει να το ζητάς. Το να μην κατακρίνεις. Είναι δώρο. Γιατί είναι δώρο. Γιατί μένει ο παράδεισος και νιώθεις ηρεμία μέσα σου. Τεράστια ηρεμία. Όταν δεν ασχολείσαι με τον άλλον, τέρμα τα κάθια από μέσα, όλα. Ξεριζώνονται. Διαπάλλαξαν την περιέργεια. Από την κατάκριση. Το ένα με το άλλο. Η κατάκριση είναι σαν να λες στο διάβολο, έλα και τα άλλαξέ με. Άμα λέω, κοίταξε ο Μιχάλης τι έκανε. Τελείωσε. Μα επαναλαμβάνω, είναι βιώματα η προσευχή. Δεν είναι θεωρία. Με θεωρία κανείς δεν καταλαβαίνει ποτέ τίποτα. Με θεωρία ο γιατρός δεν γίνεται. Θα ανοίξει το πτώμα, να το πιάσει στα χέρια για να γίνει γιατρός. Γονάτισες κάτω, έκλαψες, ζήτησες. Πόνεσες τον Ατάλο, ζήτησες χαρίσματα και εννοώ εδώ να σου δέσει τη γλώσσα. Θα στη δέσω και τη γλώσσα, να το ζητήσεις μόνος. Να μην πεις για τον άλλον. Τελείωσε. Εκεί είναι η μεγάλη χάρη και η μεγάλη ειρήνη στον άνθρωπο. Το να μην μπει για τον αδερφό του. Παράδεισος φυτεύεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να μην
μην πω. Ε, βέβαια, μόνος σου τι θα πάω να κάνεις. Μόνος σου. Θα πεις πάρα πάνω από τι θα είναι να πεις. Όταν όμως πεις, έλα Κύριε μαζί μου, δεν το μπορώ. Εσύ θα με βοηθήσεις. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα και γίνεται αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο που σταυρώνει καθημερινά το Χριστό. Καθημερινά. Θα πείτε πώς. Και αυτό το πώς μας το λένε ο Απόστολος Παύλος και άλλοι Απόστολοι. Κάθε αμαρτία που κάνουμε, η γνώση μας, δεν λέει αυτό που περνάνε ξόφαλτσα, που δεν τις προσέχουμε, αλλά μιλάμε εκείνες που τις βλέπουν ότι είναι αμαρτίες και είναι ζωντανές και τις κάνουμε. Κάθε αμαρτία μας είναι και ένα καρφί στο Σταυρό του Κυρίου. Είναι αντίον των θελημάτων. Δεν θυμάμαι, πρέπει να σας το έχω πει. Ο Απόστολος Κάρπος ήταν στην Κρήτη κάτω, στην εκκλησία της Κρήτης. Είχε έναν αρνητή του Χριστού στην περιοχή του. Άθεο θα λέγαμε. Και έλεγε, Κύριε μου, τι τον αφήνεις αυτόν και εσύ. Πολύ δεν έγινε πράγμα. Όχι μόνο εκείνο, κι άλλα λένε, να τιμωρήσει τους κακούς. Για δεν τιμωρεί, λέει, τον μπους που καταστρέφει τόσο κόσμο. Αυτή είναι βάρβαρη σκέψη. Για, είναι πολύ βάρβαρη σκέψη. Αν εσύ αισθάνεσαι τόσο δυνατά τη βαρβαρότητά του γιατί σκοτώνει, το ίδιο κάνεις και εσύ που ζητάς να τιμωρηθεί αυτός. Ίδια σκέψη είναι, αλλά δεν έχει τη δύναμη να την εφαρμόσει. Έτσι σκεφτόταν και ο Απόστολος Κάρπος. Πάρ τον Κύριε από τη μέση, κάνει κακό στην εκκλησία σου. Και βλέπει μπροστά του το Σταυρό του Χριστού, ξαπλωμένο κατά γης. Και το χέρι του Κυρίου πάνω στο Σταυρό και τον Κύριο να του λέγει, «Πέε, χτύπα, σταύρωσέ με». «Κύριε, όχι, γιατί να σε σταυρώσω». «Μα δεν ζητάς να τιμωρήσω τον αμαρτωλό. Εγώ ήρθα να τον σώσω, δεν ήρθα για να τον τιμωρήσω». Ήρθε για σωτηρία και δεν ήρθε για καταδίκη. «Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε το απορολός». Ή δεν το ζητήσει, να το αναζητήσει, να το βρει και να το σώσει. Το απορρολός. Ναι, αλλά όμως κάνει και πράξη. Όλοι μας κάνουν πράξη. Άλλο σκέψη. Τι χειρότερο. Όχι, πρώτα έγινε σκέψη, μετά έγινε πράξη. Συνεπώς και εμείς κάνουμε όλα σκέψη. Να του λέει όλος ο κόσμος ότι είσαι λάθος και αυτός στο βιολί του. Σε όλα τα έργα, σε όλα τα έργα προηγείται το προσχέδιο εδώ. Σε όλα τα έργα. Άμα είμαστε όλοι άνθρωποι καλοί και αγαπημένοι, δεν θα υπήρχαν φτωχοί ούτε αδικημένοι. Δυστυχώς αυτό πάβει να υπάρχει. Λοιπόν, μου είπε κάποιος, το σκεφτόμουν και εγώ τις ημέρες εκείνες, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του κόσμου που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και φωνάζουν ειρήνη, ειρήνη, είχαν τον Χριστό μέσα και μαζεύονταν και κάνανε μία παγκόσμια προσευχή, πραγματικά αληθινή, με μετάνοια, τέρμα πόλεμος αυτομάτως. Αυτομάτως. Αυτή είναι εξωτερική ειρήνη που ζητάει ο κόσμος. Υπάρχει και μία άλλη ειρήνη εσωτερική, που αν αυτή υπήρχε, δεν θα υπήρχε και ο πού να κάνει τον πόλεμο. Είμαστε όχι αργητές, αλλά δέκτες των μηνυμάτων του Μπούς. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι και γίνονται και τα πράγματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Και το συμφέρον των αυτών και το δικό μας. Έτσι είναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Μα είναι έτσι τότε τι κάνουμε. Πώς δεν κάνουμε.
Αυτό λέμε δηλαδή, να κάνουμε να... Σας έδωσα βάρβαρα έθνη, σας εμαστίγωσα, σας επήρα το γιο σας, δεν μετανοήσατε για να εισέλθετε τη μετανία. Κάναμε. Τα ίδια που παθαίνει το Ιράκ. Βάρβαρα έθνη το χτυπάνε πάνω. Κοιτάξτε. Και εμείς όταν ήρθαν οι κύριε καθηγητά, οι νεροποντές εδώ, εγώ δεν είναι έναν άνθρωπο να κάνει αυτό το σχήμα. Κάτσε, γιατί τα μην πρόσεξε. Το λες αυτό. Άκου τι παρατήρησα από την τηλεόραση. Μην το λες. Λέει, τι μας έκανε. Ποιος. Ο γείτονας. Εγώ θέλω εκεί να σταθώ λιγάκι. Θέλω να σταθώ λιγάκι. Ήδη προηγουμένως είπα. Άμα συνδυάσει αυτά που λες με εκείνα που είπα, δηλαδή ήρθα στον κόσμο και ο κόσμος δεν με δέχτηκε, είπε ο Κύριος και το λέει συνεχώς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό το δέχτηκε. Από εκεί και πέρα, μην περιμένω από εκείνο που δεν καλλιεργείται καθόλου, που δεν εκκλησιάζεται ποτέ σχεδόν, να πει κάτι άλλο για τη θεομηνία, στο πούμε έτσι, και οτιδήποτε άλλο. Θα μιλάει όπως ακριβώς το λες και εσύ. Είναι Μιχαλάκη έτσι. Βεβαίως. Τι έχεις να πεις. Έχω να πω ότι ένα μικρό παιδάκι με τη μητέρα του πήγε να πάει έξω κάπου και η μητέρα ήταν ανήσυχη. Μαμά, γιατί είσαι ανήσυχη? Γιατί παιδί μου βρέχει, γίνεται κατακλυσμός. Πού να πάμε? Και η μητέρα δεν μπορούσε να πάει εκεί που ήθελε να πάει. Μαμά, ποιος την κάνει τη βροχή? Ο Θεούλης, παιδί μου. Άστο το Θεούλη, μαμά, να μην τον εστεναχωρήσουμε και να μην κλαις και εσύ και πάμε και αύριο ο Θεός θα φτιάξει τον καιρό να πάμε. Άρα είχε την υπομονή, την υπακοή και την αγνότητα. Αυτό λέει. Ενώ εμείς δεν την έχουμε. Είμαστε ολιγόπιστοι, γι' αυτό δεν την έχουμε. Λοιπόν, και εδώ είναι το φταίξιμο. Εγώ θέλω, Ιωσήφ, να πω το εξής. Κάνουμε τη διάγνωση, όπως την λες. Έρχομαι και εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου, δεν έχω το δικαίωμα, για σένα το κανάλι, ναι, να αποδεχθώ αυτό που λες. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι είμαι αμαρτωλός. Το αποδέχομαι αυτό. Δεν ξέρω όμως αν εσύ βλέπεις, εκτός από εδώ ή στον δρόμο που θα με δεις, τι μπορεί άλλο να κάνω σπίτι μου ή κάπου αλλού, ώστε να το ομολογείς. Βλέπεις? Όχι, δεν νομίζω. Γι' αυτό, επειδή δεν βλέπουμε τον άλλον στην ιδιαίτερη του ζωή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ δηλαδή μπορούμε να το δεν κάνουμε. Σωστά. Γιατί την προσευχή του, τα δάκρυά του, τα έργα του, τα κάνει κρυφά ο αληθινός χριστιανός. Δεν τα κάνει ποτέ φανερά μπροστά στους άλλους. Εδώ είναι η ουσία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν σε βλέπω να τα κάνεις, δεν τα κάνεις. Ούτε να πω για τον Βασίλη. Γιατί Βασίλη έρχεσαι εδώ πέρα και τι κάνεις εδώ πέρα που είσαι. Και αυτό είναι πολύ που κάνει που είσαι εδώ πέρα. Παράδειγμα. Αλλά τα ιδιαίτερα. Τις αμαρτίες όμως, οι άνθρωποι, τις κάνουμε και φάνος. Τις βλέπουμε κάθε μέρα. Μιλάμε για εμάς. Τις δικές μας αμαρτίες δεν βλέπουμε. Μπράβο. Τις βλέπουμε. Για τις δικές μας μιλάμε. Διότι δεν τις βλέπουμε. Τις άλλες τις βλέπουμε όλες. Διότι εγώ δεν μπορώ να εισχωρήσω στο πλέφα το δικό σου. Εγώ μπορώ να κάνω αμαρτίες, αλλά κάνω και άλλες πράξεις. Αγαθές. Που εσύ τις θεωρείς αμαρτίες τις δικές μου. Και μπορεί να μην είναι αμαρτία. Δεν μπορεί μόνο Βασίλη. Και εγώ να πάω να δίνω σε ένα φτωχό. Κάνουν αμαρτίες, δεν κάνουν κι άλλο. Ή εσύ πας και δίνεις, προστατεύεις δύο ανθρώπους άλλους. Ή από τους εγκλητώσεις από ένα βέβαιο θάνατο. Εγώ δεν το ξέρω. Γι' αυτό λέει, ουδής μπορεί να ξέρει το πνεύμα του άλλου. Με ποιος τρόπο ζει και πώς προσέχει. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ο Άγιος Νικόλαος και όλοι οι Άγιοι, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος, έκανε το έργο το καλό τη νύχτα. Η νύχτα προσφέρεται για έργο καλό. Υπάρχει ησυχία, το αντάλλο κλπ. Και τόσες προσευχής, νύχτα έκανε και την νοημοσύνη. Το ξέρουμε πολύ καλά ο Άγιος Νικόλαος.
δεν πήγε πουθενά να πει κάνω νοημοσύνη. Αλλά ούτε και την ημέρα που τον έκανε, έκανε πράξεις κακές. Έτσι. Ναι, αλλά... Έκανε, γιατί ήταν ο Άγιος αυτός ο οποίος πολύ έκανε σωστά, μόνο καλά. Πολύ σωστά, αυτό θέλω και εγώ να πει στο σύνορα. Ούτε και την ημέρα. Η Εκκλησία μας έχει σταματήσει να δίνει Αγίους Νικολάους. Όχι. Α, εκεί το θέμα όλο, όλο. Και δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι αδύνατο να γίνει Άγιος Νικολάος, γιατί ο Κύριος μας λέει ότι όλοι με τις ίδιες δυνατότητες είμαστε πλασμένοι. Αρκεί να πούμε, Κύριε έλα, εκεί είναι το θέμα όλο, όλο. Και να κάνουμε και πράξεις. Να, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Όχι μόνο λόγια. Αυτό λέμε. Τώρα, αυτό βέβαια ισχύει, Κώστα, σε όλου το, πρέπει οι άνθρωποι να είναι όλοι πάνω κάτω κάπως. Και εγώ αυτό που βλέπω από τον Κώστα τον Αδάμ, να προσπαθήσω να το κάνω. Έτσι. Εδώ όμως, λειτουργούν άλλα σκεπτικά, άλλες πράξεις και άλλα ελαττήρια. Πού? Γενικά στις κοινωνίες. Είπαμε. Οπότε έρχομαι τώρα στον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να κάνει κακό, προσπαθεί να κάνει το καλό. Ναι. Τελικά, πόσο να αντέξει και ο άνθρωπος αυτός. Αντέχει με τη δύναμη του Θεού. Μακάρι να έχει με τη δύναμη του Θεού να το δίνει. Όχι μόνο του. Αλλά του ανθρώπου οι δυνατότητες είναι με όρια, με σύνορα. Του Θεού είναι χωρίς όρια. Άμα ενωθούν αυτά τα δύο, ξεπερνάει τις δυνατότητες του ανθρώπου. Θα σου είχε κάτι να πεις. Διότι όταν ρώτησα τον Κύριο, λέει: Κύριε, πόσες φορές θα συγχωρήσω εγώ τον αδελφό μου? Λέει πολλές. 5, 10, 7, 70, αιώνια. Όσο ζεις υπάρχεις. Ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι. Αν δεν. Το πρόβλημα είναι. Το καταλαβαίνουμε εμείς. Στη σημερινή κοινωνία. Και δεν μα άστον αυτό να κάνει τα καλά και εμείς να κάνουμε τα ανάποδα. Πώς να. Στη σημερινή κοινωνία μας επηρεάζουν τα επίγεια. Αυτά τα ζεις και εσύ, τα βλέπεις. Και θέλουμε ό,τι κάνει ο γείτονας να το κάνουν και εμείς. Από την άλλη καθηγητά λέει. Με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα είναι καθαρή αυτή η κίνηση για να πλουτίσουμε. Δεν μας αφορά. Αρκεί να τον φτάσουμε και να τον προσπεράσουμε. Διότι, είδες τι λέει ο Δαβίδης σε μια πράξη. Θεέ μου λέει, συγχώρεσέ μου από τα όρατα. Δηλαδή και οι Άγιοι γενικά λένε τα σωστά. Διότι... Και γι' αυτό Άγιας. Μα το πρόβλημα είναι όμως σε εμάς ότι βλέπουμε αυτά που μας δίνει ο διάβολος. Και μας αρέσουνε. Μας αρέσει το πλούτος. Εδώ είναι το θέμα. Μας αρέσει να κάνω εγώ τον έξυπνο εις βάρος για να πλουτίσω. Εδώ είναι. Λέω, άστον αυτό είναι κορόιδο, είναι, άστον, εδώ εγώ τι θέλεις από μένα. Άμα δεν υπάρχουν αυτά, Βασιλάκη. Μα λοιπόν, εκεί είναι ο διάολος. Στο χρήμα είναι ο διάολος. Δεν είναι στην προσευχή. Λοιπόν, άμα έχεις προσευχή, δεν σου χρειάζεται ούτε χρήματα ούτε τίποτα, τίποτα. Κρατάμε χρήματα για να γεράσουμε. Ποια να γεράσει, πού το ξέρει πώς θα γεράσει. Γελάτε. Κάνε προσευχή και όποτε θέλει ο Κύριος θα γεράσει, αν θέλει να γεράσει. Αλλά θέλει το. Κρατάμε πέντε χρήματα, λέει, να έχουμε να δώσουμε για να. Στα γεράματά μας. Έκανε νοικοκυριό. Όταν έθεψε τα ψάρια και τους άντρους του πασίγνωστο, είπε στο τέλος του, μαζεύτε ό,τι απέμεινε. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να έχει προνοητικότητα να μαζέψει κάποια πράγματα. Σε κάποια... Ναι, όχι, ναι. Και μια σοφή μου σου από κάποιον ιερέα, με πολύ μυαλό ιερόμενο, λέει το εξής, ότι ας αυτά που μου λέτε αφήστε τα. Εσύ τι μπορείς να κάνεις, σας σταμάτησε. Θα πεις μια καλή κουβέντα. Αρκέσου. Τι μπορείς να κάνεις εσύ, η ελεημοσύνη. Κάντε. Αρκέσου. Εσύ τι μπορείς να πάρεις έναν ασθενή. Κάντε. Αρκέσου. Ναι. Κάνε ένα βήμα. Έστω ένα. Έστω. Ναι, αλλά πριν όμως, λέει σε μια παραβολή ο Κύριος, δεν φτάνει μόνο καλός ο λόγος, φτάνει. Διότι όταν φτάνει. Έχω εγώ, συγγνώμη, φτάνει. Όταν έχω εγώ, μου περισσεύει ένα πιάτο φαΐ και έρχεσαι στην κοινή ζητάση, μια βοήθεια σε πιάτο φαΐ και σου λέω, πήγαινε στην ευχή του Θεού και εκεί που θα πας θα βρεις να φας. Ξέρω εγώ ότι εσύ θα φτάσεις εκεί να φας και δεν στο δίνω εγώ να περπατήσεις. Μετά είπε, μάζεψε λέει
το ψωμί του περίσσεξαν. Αλλά για να δώσεις το γούς, όχι για τον εαυτό μας. Θέλω να γυρίσω. Μαζεύτε τα, αλλά για να τα ξαναδώσει το κούς στην αρχή. Εμείς μαζεύουμε για τον εαυτό μας και όχι για τους αδερφούς μας. Θέλω να γυρίσω λίγο στο θέμα. Το θέμα το δεν είναι όπως μας βολεύει τελικά. Θέλω να μην πλαταίνουμε τα αυτά και να έρθουμε στο θέμα μας εδώ. Θα βρεθούμε μετά από 6 μέρες, επαναλαμβάνω, στην εβδομάδα των παθών. Δεν είναι η μεγάλη εβδομάδα έθιμο. Να το ξεγράψουμε αυτό. Ο πολλής λαός, ο όχλος, έτσι το έχει περάσει μέσα στη συνείδησή του, σαν ένα ετήσιο έθιμο που θα σφάξει το αρνί να ζήσει, να ευχαριστηθεί σαρκικά. Όχι, δεν είναι, επαναλαμβάνω, ένα ετήσιο έθιμο. Είναι ένα γεγονός. Και το λέω και όσοι θέλουν να το καταλαβαίνουμε. Όχι μιας εβδομάδας. Αλλά είναι ένα γεγονός μιας ζωής. Θέλω να σταθούμε λίγο. Έτσι συμβολικά θα μιλήσω για να μην παρεξηγηθώ. Συμβολικά. Σηκώνεται το πρωί ο αδελφός μας. Παίρνουμε έναν, όποιον να είναι, και λέμε σηκώνεται το πρωί από το κρεβάτι του. Μία ώρα πριν κόβει από τον ύπνο του. Γονατίζει και προσεύχεται. Μιλάει στον Κύριο. Θυσία το Θεό, πνεύμας τετριμένων. Και λέει ότι ο Θεός θυσία πνευματική ουκ εξεδονώσει. Κάπου στο λεισόνιμο ο Θεός. Καρδία καθαρά, ο Θεός που εξεδονώσει. Λοιπόν, δεν... Και συντετριμένη. Δεν πετάει ο Θεός, δεν διώγει την προσευχή εκείνη που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας πρωί-πρωί και του μιλάμε. Εδώ δεν χωράει. Δεν μπορείς μια ώρα, κάτσε 10 λεπτά, που λέει ο λόγος, αλλά κάνει θυσία όμως. Επειδή δεν μπορείς και θυσιάζεις τα 10 λεπτά στον Κύριο, λέω εγώ δεν μπορείς. Αυτό είναι ένα είδος σταυρού. Τελείωσε. Το να λες δεν μπορώ να το κάνω ή δεν μπορεί να το κάνει και ο άλλος, είναι λάθος. Γιατί μεταφέρουμε τον Κύριο σε ένα άλλον χώρο τέτοιο που λέμε, μα εσύ μας ζητάς αδύνατα πράγματα, άρα δεν ξέρεις τι μας ζητάς. Να το πω πιο απλά. Και συνεχίζω. Υπάρχει μετά την προσευχή μόνιμα, τελείωσε. Ανοίγω τη γραφή μετά την προσευχή και μελετάω. Ανοίγω την Αγία Γραφή και μελετάω. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού στη καθημερινή βάση. Τη μελετάω τη Γραφή, υπάρχει κείμενο, υπάρχει ερμηνεία. Δεν μπορώ να διαβάσω κεφάλαιο, διαβάζω 5 σειρούλες. Όμως, λέω, Κύριε μου, μίλησες και από τη Γραφή. Για θυμηθείτε, τι είπε ο Κύριος μας στο πλούσιο, στον Άδη Μιχάλη, που του περαστεί τον αδερφό του, για να δουν τα αδέρφια του. Δεν ξέρω τι λες εσύ εκεί, εγώ θα πω κάτι άλλο. Εκεί, πάνω, τι είπε εκεί. Εκεί δεν θυμάμαι. Είπε, λέει, έχουν το Μωυσή προφήτες. Που σημαίνει, θα περιμένει μετά, θα τελειώσω εγώ το σου λίγο. Που σημαίνει αυτό απλά,
όταν λέει έχουν το Μωυσή και τους προφήτες να διαβάσουν για να δουν εμένα και τον Παράδεισο, σημαίνει ότι τα βιβλία αυτά που θα διαβάσουν, σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζούμε χωρίς αυτά. Ακόμη, ακόμη γιατί το έργο του χριστιανού είναι έργο που βιώνεται έτσι πρακτικά. Πρακτικά, δεν είναι άντε πάω στην εκκλησία, φεύγω εθιμοτυπικά, καθόλου. Έρχομαι στο θέμα το άλλο, το πραγματικό μέρος εκείνο, της Αγίας Εξομολόγησης. Έχω κάνει προπαρασκευή πριν πάω να εξομολογηθώ. Έχω προετοιμαστεί. Έχω καθίσει, έχω γράψει, έχω μιλήσει με τον εαυτό μου, έχω ψάξει και έχω δακρύσει πριν πάω να εξομολογηθώ. Ναι, μα έτσι είναι ο Χριστιανός. Πώς θα γίνει δηλαδή, να πας να πεις τι, αυτά που δεν έχεις προηγουμένως καθόλου ψάξει, πώς θα γίνει. Και θα πάω στον πνευματικό, θα του πω αυτός είμαι εγώ, όχι αυτός είναι ο άλλος, απαγορεύεται αυτό. Αυτός είμαι εγώ, δεν μου το έκανε ο αδελφός από εκεί, το έκανα εγώ. Η σωστή τοποθέτηση. Έρχεται η ώρα της Κυριακής, αλλά μην πάω και στον δρόμο που πηγαίνω, απαραίτητος είναι απαραίτητο να λέω κυριελέσιο. Δοκιμάστε το να δείτε πώς θα γλυκαθείτε. Ένα κυριελέσιο. Η Κύριε σου ο Θεός ελεησόν με. Θα μου το επιτρέψετε να το πω. Είναι αμαρτία τώρα, αδερφιά μου, γιατί το λέω με ξαναγκάζει ο Ιωσήφ. Σε τον Απόστολο Παύλο. Πάλι εγώ ξαναγκάζω. Ναι, εμένα θα το καταλάβεις τώρα αμέσως. Λοιπόν, τον Απόστολο Παύλο το κυντράγανε και του λέγανε δεν είσαι Απόστολος. Είσαι ψεύτικος Απόστολος, του λέγανε. Και δεν υπάρχει χειρότερο από εκείνο. Ναι, ασφαλώς. Να σε διαβάσει, κοπαντούνε. Και αναγκάστηκε και λέει, εγώ ανέβηκα στο τρίτο ουρανό, λέει. Και ο Κύριος μου αποκάλυψε όλο το μεγαλείο. Έρχομαι τώρα εδώ σε εμάς. Πήγαινα στον δρόμο. Γίνομαι και εσύ Άγιος Απόστολος και πες. Δεν, όχι, λέω κάτι παρόμοιο δηλαδή, έτσι. Ναι. Πήγαινα στον δρόμο. Και στον δρόμο που πάω κάθε μέρα προσέχουμε όλη την ώρα. Όλη την ώρα, θέλω μαζί όλη την ημέρα τον Κύριο. Όμως φύγαινα με σταματάει ο Κουτρουπίνης ο Κώστας. Ναι. Ο Γιάννης. Κυρία Δά μου φωνάζει. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, λέω. Ναι, λέει, μας πήρε τα μυαλά ο Μπούς, λέει. Τώρα του λέω, θα σου πω ότι ποιος μου τα πήρε τα μυαλά, του λέω. Πάω προσευχόμενος, για να μην μου τα πάρει ο Μπούς, λέω. Καλά του το πες. Μα πω έτσι πήγαινα. Έτσι πήγαινα στον δρόμο, δεν του είπε κάτι άλλο. Και ένιωθα τον εαυτό μου, όχι να μου τα παίρνει κάποιος άλλο τα μυαλά, να τα έχω. Και έτσι στον δρόμο πορεύομαι. Δηλαδή αφαιρώνω την ημέρα μου στον Κύριο. Δεν μπορεί να μου έρθει η δύσκολη στιγμή του πω, Κύριε μου, θα έχω τη δυνατότητα μετά. Του λέω και ξεζητάω, Ιωσήφ, είμαι 65 χρονών. Σε ευχαριστώ που με έφερε στα 65 και κατάλαβα ότι έρχομαι κοντά σου. Για εκεί μιλάω. Για εκεί μιλάω. Αυτό του λέω όλη μέρα. Προετοιμάζομαι. Έτσι πάμε με τον Κύριο κοντά. Αλλιώς δεν γίνεται, λέγε. Θέλω να πω τούτο. Πάρε στο θέμα. Όσο για την εξομολόγηση. Όταν πήγα την πρώτη φορά στον Άγιο Όρος, ζήτησα να εξομολογηθώ στον Γέροντα. Πραγματικά έχει μια κατάσταση και λέει στο Αρχονταρίκη ότι παιδιά, όποιος θέλει να εξομολογηθεί, θα γράφει το όνομά σου. Πραγματικά. Έκανα κι εγώ αυτό που είχα σκοπό να κάνω. Όταν ήρθε η ώρα μου, πήγα στον Γέροντα. Άρχισα να του λέω τα σφάλματά μου. Αυτά που έχεις κάνει. Αλλά δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Μου λέει, τα έχεις γράψει. Τι να γράψω. Τα καθημερινά σου λάθη. Πού να τα θυμηθείς, παιδί μου, τέκνο μου τώρα. Δεν μου δώσε κανόνα, παρά μου είπε, πήγαινε και που θα ξανάρθεις, αν τα έχεις γραμμένα, να ξεμολογήσεις. Είχε άδικο. Όχι, αυτά γράφω. Γίνεται μια προετοιμασία. Γίνεται. Δεν έχω κάνει την προετοιμασία σου. Μια προετοιμασία. Καθόμαστε και σκαλίζουμε. Εγώ τώρα σκεφτόμουν. Φτάνει το σκαλίζουμε. Ε? Φτάνει το σκαλίζουμε. Σκαλίζουμε, σκαλίζουμε. Εγώ θυμήθηκα αμαρτήματα 10 ετών και πήγα και τα είπα. Πού τώρα σε αυτήν την ηλικία δεν
Έχετε τόση επίγνωση εδώ που τα λέμε. Αν πραγματικά αργήσαμε, αργήσαμε να πλησιάσουμε τον καμιά Κύριο. Καμιά σημασία. Ωστε. Καμιά σημασία. Όχι καμιά σημασία, αλλά πολιστής πρέπει άργησε. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας άφησε. Αυτό λέω. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Ω, γι' αυτό το είπα και το πράγμα και εγώ. Έτσι, μπράβο. Μας άφησε γι' αυτό το λόγο. Ναι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, μ' άφησες και κατάλαβα τα λάθη μου και πρέπει να έρθω να... Ναι, για την συγχώρεση. Αυτή είναι... Και η πραγματική συγχώρεση, με την καρδιά, με την ψυχή σου, όχι με το στόμα. Δηλαδή, πάρα πολλά λέμε με το στόμα, με την καρδιά όχι. Φτάνει το σκάλισμα. Τελειώνω, Ιωσή, τελειώνω. Στον Πιλάτο μπροστά, ο Κύριος όταν του είπε «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων», του λέει «Η βασιλεία είναι ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου». Η δικιά μου βασιλεία δεν έχει καμιά σχέση με κόσμια βασιλεία. Που είναι η δικιά σου. Ναι, όπως είναι η δικιά σου. Η βασιλεία η εμή είναι εκεί. Εκεί τα μάτια. Άμα πας να ρωτήσεις εσύ και εγώ ή ο καθένας μας, ένα από αυτούς που έχουν χάσει ένα παιδί από ατύχημα, ξέρεις τι εικόνα θα μας δώσουνε. Θα τους δούμε να φωνάζουν σαν την προβατήρα που έχει χάσει το αρνί. Μπε προς τα πάνω. Και προς τα κάτω. Καλό Πάσχα. Τώρα τη Δευτέρα. Όχι. Δεν θα. Μεγάλη εβδομάδα. Μετά τις 15 μέρες. Καλό σήμερα. Δηλαδή μετά το Θωμά. Κύριε, ναι. Έστω πάει. 7.30 ώρα. 7.30 ώρα. 7.30 ώρα, όχι 7. Καλό, είναι εδώ. Προσεχή να κάνουμε. Προσεχούλα. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελθείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφείλματα ημών, ως και η μη σαφίεμε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Καλό Πάσχα.